Και επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο σαλονάκι μας, στο καθιστικό του Like, για να υποδεχτούμε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θα μας δώσει τα φώτα του, θα μας δώσει πολύτιμες συμβουλές για το πώς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να υποφεληθούν την περίοδο της κρίσης που διανύουμε μέσα στο lockdown, να προωθήσουν σωστά τις επιχειρήσεις τους και να βγάλουν κέρδος, να αναδείξουν τα προϊόντα τους, να αναδείξουν τις υπηρεσίες τους και να έχουν θετικά αποτελέσματα. Ποιος λοιπόν είναι ο ρόλος της διαφήμισης τόσο σε γενικές περιόδους, όσο και σε ειδικές περιόδους κρίσης σαν αυτή που διανύουμε. Ο Στέλιος Στυλιανίδης λοιπόν, Digital Marketing, του DS Digital Services, είναι στην παρέα μας από την αγαπημένη εκεί πέρα Θράκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα, Λίτσα μου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Πώς είσαι, Στέλιο μου, επιτρέπεις τον ενικό? Φυσικά. Αυτό θα σου έλεγα και εγώ από την αρχή, ότι μιλάμε στον ενικό. Υπέροχα. Πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε εκεί πάνω, είστε κι εσείς λίγο δύσκολα με τα κρούσματα? Ήμασταν πρωτοπόροι, ήμασταν από τους πρώτους που είχαμε lockdown μαζί με τη Θεσσαλονίκη. Ενώ στο προηγούμενο lockdown δεν είχαμε καθόλου κανένα πρόβλημα, ελάχιστα τα κρούσματα ως μηδαμινά. Σε αυτό πρωτοπορήσαμε, κλείσαμε μια εβδομάδα περίπου πριν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, και μαζί μας. Ναι, ναι. Εμείς, εσείς και η Θεσσαλονίκη μετά, κάπως έτσι το πήγαμε. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συνηθίσουμε όλοι μας, γιατί θα τραβήξει κι άλλο. Ναι. Να το έχουμε δηλαδή λίγο στο μυαλό μας, ότι η πιθανότητα για τις γιορτές να ξανανοίξουμε και θα ξανακλείσουμε μετά τις γιορτές. Έτσι, έτσι θα πάει. Δυστυχώς. Θέλω να σου πω ότι είσαι και εσύ γνώστης της όλης κατάστασης, της όλης δύσκολης κατάστασης, μιας και η δικιά σας περιοχή βρίσκεται από τις πρώτες έτσι, σε κατάσταση περιορισμού, οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Διανύουμε μάλλον όλοι μια περίεργη περίοδο, μια περίοδο που πέραν της, του προβλήματος υγείας, του υγειονομικού θέματος που αντιμετωπίζουμε, αντιμετωπίζουμε και διάφορα οικονομικά θέματα και φυσικά οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο, κατ' επέκταση οι υπάλληλοι, κατ' επέκταση όλη η οικονομία, αλλά η ναυαρχίδα της οικονομίας είναι το επιχειρήν στη χώρα μας και συγκεκριμένα οι μικρές επιχειρήσεις, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα η οποία βασίζεται κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι ελάχιστες δυστυχώς, είναι οι μικρές επιχειρήσεις αυτές που κρατάνε την οικονομία. Στις μέρες μας λοιπόν βλέπουμε ότι ο επιχειρηματίας δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση. Τραβιέται, αποτραβιέται πίσω. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται μέσα στα καταστήματά τους προσπαθώντας να σκεφτούν έναν τρόπο προώθησης, ανάπτυξης, όταν επαναλειτουργήσουν να βγουν πιο επιθετικά, πιο δυναμικά. Πολλοί από αυτούς όμως σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Εσύ που ασχολείσαι χρόνια με το marketing και το διαδικτυακό, αλλά και το marketing ως μορφή προώθησης, τι θα συμβούλευε στους ανθρώπους αυτούς που εδώ και ένα μήνα τους έχουν βάλει αναγκαστικό λουκέτο στις επιχειρήσεις και τις 15-20 μέρες που θα ανοίξουν μέσα στο Δεκέμβριο θα κληθούν να δημιουργήσουν ένα τζίρο διμήνου? Λοιπόν, καταρχάς εμείς στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε πολλαπλά προβλήματα. Το ένα και βασικό μας πρόβλημα είναι ότι είχαμε περίπου 7-8 χρόνια στα οποία είχαμε την οικονομική κρίση. Το πρόβλημα με τον κορονοϊό λοιπόν ήρθε αμέσως μετά από αυτό και σύνολα τα άλλα είμαστε μια χώρα που γενικά στην τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία, είμαστε αρκετά πίσω. Με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην γνωρίζουν το κομμάτι της ψηφιακής τεχνολογίας όπως πρέπει. Ταυτόχρονα, από την εμπειρία που έχω στα 20 χρόνια, οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν ασχοληθεί και δεν έχουν αξιοποιήσει γενικά το μάρκετινγκ της επιχείρησης τους. Mm-hmm. Μας λείπει γενικώς η εκπαίδευση. Δηλαδή, ξεκινάμε μια επιχείρηση όχι με βασικό σκοπό την ανάπτυξή της και το να κάνουμε αυτό που γίνεται στο εξωτερικό, ότι γινόμαστε επιχειρηματίες,
αλλά κυρίως με μια λογική ή του ότι δεν μπορώ να βρω δουλειά, οπότε ας κάνω κάτι δικό μου, ή με τη λογική ότι δεν θέλω αφεντικό πάνω από το κεφάλι μου, ας κάνω κάτι δικό μου. Πολύ σωστή τοποθέτηση, πολύ σωστή. Λοιπόν, έστω λοιπόν ακόμη και αν το αρχικό επιχείρημα, στο πούμε έτσι, είναι λάθος, μπαίνουμε στο χορό, οπότε πρέπει να χορέψουμε. Mm. Και τι σημαίνει ότι πρέπει να χορέψουμε? Ότι όταν έχεις μια επιχείρηση, θα πρέπει να τα βάζεις κάτω, να ξεδιαλύνεις τι επιχείρηση έχεις, πού απευθύνεσαι και τι πρέπει να κάνεις για να την αναπτύξεις και να πας μπροστά. Ειδικά σε περιόδους κρίσης, είναι γνωστό αυτό που λένε και ισχύει, ότι οι κρίσεις φέρνουν ευκαιρίες. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε λοιπόν ότι ήρθε μια κρίση, το προηγούμενο lockdown παράδειγμα, το οποίο ήταν το πρώτο και ήταν και πιο περίεργο από αυτό που ζούμε τώρα, γιατί τώρα εν πάση περιπτώσει το έχουμε συνηθίσει. Γνωρίζουμε πάνω κάτω τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Την πρώτη φορά ήταν κάτι εντελώς καινούριο, τουλάχιστον για εμάς που δεν έχουμε περάσει περιόδους χούντας, πολέμου, κατοχής. Ήταν αδιανόητο όλο αυτό που ζήσαμε. Άρα τώρα είμαστε, υποτίθεται, πιο προετοιμασμένοι και πιο ευέλικτοι στις κινήσεις μας μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Πολύ σωστά, αλλά αυτό έδειξε και άλλα πράγματα. Ενώ πολλές επιχειρήσεις κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή ότι εφόσον δεν έχουν πάει online γενικώς, είναι πίσω, μετά το lockdown και σε όλο αυτό το διάστημα το οποίο μεσολάβησε, στην πραγματικότητα δεν κάνανε καμία κίνηση. Και θέλω να πω καταρχάς, να κάνω μια μικρή παρένθεση για να μην μιλήσω με το online marketing μόνο και το digital marketing. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι ότι δεν έχουν βάλει το marketing και τη διαφήμιση γενικά στη ζωή της επιχείρησής τους. Είναι κάτι το οποίο είναι το α και το ω. Χωρίς marketing και διαφήμιση η επιχείρηση δεν θα πάει πουθενά. Ναι, συνέχισε, ολοκλήρωσε τη σκέψη. Είστε στο χώρο, έτσι, ουσιαστικά λειτουργείτε με τις διαφημίσεις, βλέπετε τις διαφημίσεις, έχετε την ίδια εμπειρία που έχω και εγώ, όπου οι επιχειρήσεις θεωρούν είτε ότι δεν το χρειάζονται ή ότι δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν υπάρχει δεν το αντέχω οικονομικά. Τι η διαφήμιση είναι επένδυση, δεν είναι έξοδο. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όλες οι επιχειρήσεις είναι ότι σκέφτονται θα ξοδέψω για διαφήμιση 100 ευρώ παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν θα ξοδέψεις 100 ευρώ, θα επενδύσεις 100 ευρώ με σκοπό να πάρεις πίσω 500. Ακριβώς. Αυτό λόγω του ότι ασχολούμαι ενεργά και με το marketing του σταθμού, είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε όταν βγαίνουμε στην αγορά εμείς οι μαρκετίστες. Ο κόσμος, η επιχείρηση δίνει μέσα εισαγωγικά το υστέρημά της. Δηλαδή λέει, αυτό το μήνα πήγα καλά. Α, 100 ευρώ, ας τα δώσω και εκεί πέρα. Είτε για να βγάλω μια φιλική σχέση που έχω. Μια σχέση πολιτική, πολιτική συναλλαγής που έχω. Είτε για να, απλά, άντε, okay, μου περίσσεψαν 100 ευρώ, αυτό που είπες και εσύ, θα τα ξοδέψω εκεί. Κανείς δεν έχει μπει στην διαδικασία να σκεφτεί, αυτό που πολύ σωστά λες, ότι θα βάλω διαφήμιση για να επενδύσω και να εποφεληθώ. Δηλαδή, δεν θα βάλω για να δημιουργήσω μία ακόμη φιλική σχέση ή για να κλείσω ένα πολιτικό αλυσβερίσι ή για να βγω από μία υποχρέωση. Αυτός είναι ο λάθος τρόπος διαφήμισης. Εκεί ξοδεύεις τα λεφτά σου. Πώς λοιπόν θα πρέπει όμως ο επιχειρηματίας, Τέλειο μου, να σκεφτεί σε μια κλειστή κοινωνία, όπως είστε και εσείς στην Κομωτινή, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θράκη, στις Σέρες, εμείς εδώ στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, να επενδύσει διαφημιστικά, είτε στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε σε διάφορα site που βγάζουν κάρτες. Τι θα πρέπει, ποια είναι αυτά τα βήματα, δηλαδή, που θα πρέπει να οργανώσει και να ακολουθήσει, έτσι ώστε η διαφήμισή του να είναι αποτελεσματική και να μην είναι ένα έξοδο, αλλά να είναι μία επένδυση. Το βασικότερο βήμα που πρέπει να κάνει είναι να αναλύσει την επιχείρησή του. Αυτό που έχω δει πάρα πολλές φορές, σχεδόν συνέχεια, όταν μιλάω ειδικά με μικρές επιχειρήσεις, γιατί στις πιο μεγάλες επιχειρήσεις τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, στις μικρές επιχειρήσεις είναι ότι δεν έχουν κάτσει να κάνουν μία ανάλυση της δουλειάς τους και της επιχείρησής τους
και κυρίως δεν έχουν εντοπίσει ποιος είναι ο ιδανικός τους πελάτης. Αυτό που πραγματικά με έχει κουράσει εντός εισαγωγικών, όταν ας πούμε ρωτάω ότι σε ποιον απευθυνόμαστε, γιατί η διαφήμιση απευθύνεται σε κάποιον. Η απάντηση είναι σε όλους. Από την μικρή ηλικία ως τη μεγάλη ηλικία, άντρες, γυναίκες, παιδιά και τα συναφή. Οπότε πλέον έχω αλλάξει εγώ την ερώτηση και όταν ρωτάω σε ποιους απευθύνεται η επιχείρηση, το συνοδεύω κατευθείαν με το ότι το σε όλους δεν είναι απάντηση. Δεν υπάρχει καμία επιχείρηση και κανένα προϊόν το οποίο να απευθύνεται σε όλους. Το ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει παράδειγμα ένας 18χρονος και ένας 65χρονος δεν σημαίνει ότι απευθυνόμαστε και στους δύο. Απευθυνόμαστε σε αυτούς οι οποίοι είναι το μεγαλύτερο κοινό μας. Αυτοί που αυτονών την ανάγκη την οποία καλύπτουμε. Είναι το νούμερο ένα, να βρούμε το κοινό μας. Το δεύτερο είναι να βρούμε πού συχνάζει αυτό το κοινό. Μπράβο. Με την έννοια ότι εάν παράδειγμα είμαι μια επιχείρηση η οποία πουλάω ακουστικά παρικροίας. Σωστά. Εξαιρώντας ας πούμε κάποια μικρά προβληματάκια που μπορεί να έχουν πιο νεαρές ηλικίες, απευθύνομαι σε ανθρώπους πιο μεγάλης ηλικίας. Πιθανότατα λοιπόν το καλύτερο μέσο που θα μπορούσα να διαφημιστώ θα ήταν το δελτίο ειδήσεων το δικό σας. Μπράβο, καταλαβαίνω απόλυτα. Το οποίο κατεξοχήν το παρακολουθούν χωρίς να ξέρω καν το κανάλι σας, έτσι. Ναι, από τα λίγα που γνωρίζεις, ακριβώς. Από αυτά που μπορώ να ξέρω από όλα τα τοπικά κανάλια. Λοιπόν, μια τέτοια επιχείρηση λοιπόν θα έπρεπε να έχει το 90% του διαφημιστικού του budget στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού σας. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει λόγος να διαφημιστεί κάπου αλλού όταν υπάρχει ένα μέσο το οποίο μπορεί να τους δώσει πρόσβαση ακριβώς στο κοινό που θέλουν. Άρα δύο βασικά πρώτα βήματα. Βλέπω ποιο είναι το κοινό μου. Είμαι ένα κατάστημα που πουλά νεανικά ρούχα. Θα απευθυνθώ σε κορίτσια συγκεκριμένης ηλικίας. Μπορεί να έρθει και ένα γόρι να πάρει βέβαια δώρο στην κοπέλα του. Μπορεί να έρθει και μία μαμά να πάρει δώρο στο κορίτσι. Σίγουρα, αλλά δεν είναι ο πελάτης μας. Δεν είναι αυτός ο οποίος αξίζει να ξοδέψουμε χρήματα για να τον πλησιάσουμε. Ακριβώς. Έχω μία επιχείρηση π.χ. που κάνω διανομή πετρελαίου σε χωριά που δεν έχουν τηλεθέρμανση. Θα πρέπει να καταλάβω ότι απευθύνομαι στα χωριά. Θα πρέπει να καταλάβω ότι απευθύνομαι σε κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες που διαμένουν στα χωριά και σε οικογένειες. Άρα να επενδύσω διαφημιστικά στο μέσο ή στις ώρες προβολής της τηλεόρασης που θα απευθύνονται και σε αυτό το κοινό. Εάν όμως τώρα, αυτά είναι τα δύο βήματα, πάμε να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα και μετά να βάλουμε τις ερωτήσεις. Είναι τα βασικά βήματα με την έννοια ότι αν ξέρουμε σε ποιον απευθυνόμαστε και ξέρουμε πώς συχνάζει αυτός, είναι πολύ πιο εύκολο να μπορέσουμε να το στοχεύσουμε. Θα κάνω άλλη μία παρένθεση και θα πω το εξής, ότι όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να διαφημίζονται και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Σήμερα όλοι βομβαρδιζόμαστε από πληροφορία. Αν δεν είμαστε λοιπόν εμείς μία από αυτές τις πληροφορίες που έχει στο μυαλό του ο καταναλωτής, πολύ απλά θα μας προσπεράσει. Δεν θα είμαστε πουθενά. Δεν θα θυμηθεί, δεν είναι ότι δεν μας θέλει, δεν μας αγαπάει, δεν θα θυμηθεί ότι το συγκεκριμένο προϊόν το έχουμε εμείς. Και θέλω να πω και ένα μικρό παράδειγμα, επειδή ανέφερες ότι είμαστε μικρές κοινωνίες. Μικρές κοινωνίες είμαστε, μικρές πόλεις είμαστε, αλλά μην νομίζουν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες ότι όλοι, παράδειγμα, τους ξέρουν. Έτσι. Μου έτυχε πριν από 15-20 μέρες να πάω σε μια επιχείρηση στην Κομωτινή, την οποία την είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν ήξερα ότι υπήρχε και είναι και σε κεντρικό σημείο. Δεν τους είχα παρατηρήσει ποτέ, δεν είχα δει ποτέ το μαγαζί ότι είχε ανοίξει και πάνω στην κουβέντα η επιχείρηση λειτουργεί εδώ και 1,5 χρόνο. Και η επιχείρηση ήταν φαγητού, έτοιμο φαγητού, να το πω έτσι. Δηλαδή, μια επιχείρηση η οποία θα μπορούσε να με έχει πελάτη, δόξα τω Θεώ τρώω, δεν έπεσε ποτέ στην αντίληψή μου. Ακριβώς. Και όταν το συζητήσαμε, η μόνη διαφήμιση που είχε κάνει ήταν ότι είχε βγάλει κάποια φυλάδια τα οποία είχε μοιράσει στην πλατεία της Κομωτινής, ξέρω εγώ, αν θυμάμαι καλά, 1500 κομμάτια. Θεωρώντας ότι θα τον μάθουν. Ναι.
Άρα η διαφήμιση πρέπει να είναι σίγουρα πολύπλευρη και πρέπει να είναι και συχνή, τουλάχιστον στις μέρες μας, που ανοίγεις το κινητό σου, κατακλείζεις από διαφημίσεις. Βάζεις το αυτοκίνητο ραδιόφωνο, ακούς διαφημίσεις. Παίρνεις ένα περιοδικό, διαφημίσεις. Τηλεόραση, διαφημίσεις. Βλέπεις από τον εαυτό σου πόσο επηρεάζεις όταν παρακολουθείς μια διαφήμιση. Εγώ προσωπικά, για παράδειγμα, πολλές φορές έχω πέσει μέσα εισαγωγικά θύμα διαφήμισης. Δηλαδή, μου έχει δημιουργηθεί η ανάγκη να αγοράσω κάτι ή να θελήσω μια υπηρεσία, γιατί το είδα, το άκουσα αρκετές φορές και εμπιστεύτηκα το brand που άκουσα όμως το όνομά του περισσότερες φορές από άλλα. Άρα, πόσο συχνά και πόσο σημαντικό είναι μέσα αυτή την περίοδο που διανύουμε να είσαι στην επικαιρότητα, να είσαι μπροστά ακόμη και με την αναφορά του ονόματός σου, χωρίς να παρουσιάζεις προϊόν ή υπηρεσία. Φυσικά, ο καταναλωτής για να αγοράσει, αυτό που λέμε στο μάρκετινγκ είναι ότι πρέπει να σε ακούσει, να σε δει 7 φορές. 7 φορές. 7 φορές. Για να σε εμπιστευτεί και να κάνει τελικά την αγορά του από σένα. Τώρα, το αν, ας πούμε, αυτό είναι ένα στατιστικό νούμερο στο μάρκετινγκ, έτσι, μπορεί να μην είναι 7, μπορεί να είναι 8, μπορεί να είναι 6. Η ουσία πάντως είναι ότι, έστω ότι δεν ξέρουμε από μάρκετινγκ σαν επιχειρηματίες και δεν είναι η δουλειά μας. Πέραν ότι μπορούμε να συμβουλευτούμε ανθρώπους οι οποίοι αυτή είναι η δουλειά τους, όπως καλή ώρα είμαστε εμείς, όπως κάνεις και εσύ, ας πούμε, πιθανότητα για τον τηλεοπτικό σας σταθμό, ας πάρουμε λίγο, ας δούμε τα μεγάλα brand. Το πιο γνωστό brand στον πλανήτη, η λέξη και το logo που είναι πιο γνωστό παντού, είναι η Coca-Cola. Ακριβώς. Σε έρευνα τη γνωρίζουν το 97% του παγκόσμιου πληθυσμού. Έτσι. Βάζοντας μέσα μέχρι και κάτι νησιά, ξέρω εγώ πώς λέγονται εκείνα που είναι τα χαμένα, τέλος πάντων, τα νησιά. Έχετε δει ποτέ να σταματάει η Coca-Cola τη διαφήμιση? Όχι. Υπάρχει σημείο το οποίο θα μπει κάποιος και δεν θα δει την Coca-Cola? Και δεν είναι η εύκολη απάντηση ότι η Coca-Cola έχει λεφτά και το κάνει. Ακριβώς. Η Coca-Cola ξοδεύει το 8% του τζίρου της, προσέξτε τώρα, του τζίρου της, σε μάρκετινγκ. Η μέση επιχείρηση πρέπει να ξοδεύει κανονικά το 2-4% του τζίρου της. Πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε λοιπόν μια επιχείρηση η οποία είναι κολοσσός, τα νούμερα της είναι απίστευτα, έτσι. Ο τζίρος που κάνει η Coca-Cola συγκρίνεται άνετα με το ΕΠ το δικό μας κτλ. Και ξοδεύει πάνω από το επιτρεπτό, να το πω έτσι, ποσό για μάρκετινγκ και διαφήμιση. Το διπλάσιο. Το διπλάσιο σχεδόν. Το διπλάσιο, το οποίο αν το κρατούσε, μιλάμε για κάποια εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ίσως ευρώ, τα οποία θα μπαίνανε στην τσέπη των μετόχων. Κρατάω ότι μία μεσαία μικρή επιχείρηση, για να καταλάβει πόσα χρήματα θα πρέπει να επενδύσει στην διαφήμιση, θα πρέπει να υπολογίσει από το 2 έως το 4 βαριά της εκατό του τζίρου της. Μηνιαίως... Το 4% του τζίρου της, όταν μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία έχει σταθεροποιηθεί. Ναι. Δηλαδή ξέρει ότι έχει ένα σταθερό τζίρο στο περίπου ετήσιο και μπορεί να κάνει ένα προϋπολογισμό, ας πούμε, για τη χρονιά που έρχεται. Μια νέα επιχείρηση... Μία νέα επιχείρηση θα πρέπει να το βάλει μέσα στα έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης που λένε οι λογιστές. Όπως βάζει λοιπόν τα έξοδα της, ότι θα νοικιάσει ένα μαγαζί, θα αγοράσει έπιπλα, θα αγοράσει μηχανήματα κτλ. Για τα πρώτα 2 χρόνια θα πρέπει να βάλει και τα έξοδα διαφήμισης και πρόθεσης. Απίστευτο. Πώς όμως θα πρέπει μέσα σε όλες αυτές τις επιλογές διαφήμισης που έχει να ανταποκριθεί ή να ξεχωρίσει ή να διαχωρίσει, να κρατήσει αυτή που θα επιφέρει το αποτέλεσμα? Θα πάμε ξανά στα 2 πρώτα βήματα, δηλαδή θα δει το κοινό της και έτσι θα αποφασίσει και ποιο είναι το προϊόν, ή υπάρχουν και άλλα tips και άλλοι τρόποι που μπορείς να επιλέξεις την σωστή διαφήμιση? Το βασικό είναι τα 2 βήματα, αλλά από εκεί και πέρα και πάλι έχεις πολλές επιλογές. Η επιχείρηση που έπιασα με τα ακουστικά βαρικοΐας, παράδειγμα, το που ήταν το χαρακτηριστικό παράδειγμα, μπορεί να κάνει επιλογή μόνο το δελτίο ειδήσεων και όχι, παράδειγμα, το Instagram ή τα social media γενικώς, ή το ψηφιακό marketing, διότι οι πιο μεγάλες ηλικίες, υποτίθεται,
και η πράξη μας έχει αποδείξει το αντίθετο, αλλά εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι αυτές οι ηλικίες δεν βρίσκονται στο ψηφιακό κόσμο. Mm-hmm. Και όταν καταρχάς λέμε και ψηφιακό κόσμο και ψηφιακό μάρκετινγκ, είχα γράψει ένα άρθρο στο οποίο ανέλυα το τι είναι το ψηφιακό μάρκετινγκ και τι περιλαμβάνει. Και μέσα στο τι περιλαμβάνει είχα βάλει και την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Nice. Διότι πολύ απλά, και αυτό είναι ένα μικρό λαθάκι που κάνει πολλοί κόσμος και όταν μιλάει για ψηφιακό μάρκετινγκ θεωρεί ότι είναι άλλα πράγματα. Η τηλεόραση, και πάλι το λέω έτσι, επειδή Λίτσα νομίζω μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα στον αέρα. Βεβαίως. Δεν έχουμε κάνει καμία πολύ μεγάλη συνεννόηση πριν μεταξύ μας. Οπότε χωρίς να ξέρω θα πω ότι το κανάλι σας έχει ψηφιακή παρουσία. Ακριβώς. Έχετε σελίδα στο ίντερνετ, έχετε σίγουρα παρουσία στο Instagram, έχετε παρουσία στο Facebook και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Όταν λοιπόν κάποιος προωθείται σε εσάς, κάνει δηλαδή διαφήμιση σε εσάς, στην ουσία κάνει και ψηφιακό marketing. Δεν κάνει μόνο την παραδοσιακή τηλεόραση αυτή που ήταν πριν από 25 χρόνια. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για τον ψηφιακό κόσμο, στον ψηφιακό κόσμο εγώ βάζω πάντα μέσα και την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Διότι έχετε μεταβεί στον ψηφιακό κόσμο, εκ των πραγμάτων. Έτσι. Είναι με την εξέλιξη των πραγμάτων, εξελίσσονται όλοι. Η τηλεόραση δεν μένει μόνο στους τηλεοπτικούς δέκτες. Υπάρχουν ιστοσελίδες με live streaming, οι ειδήσεις ανεβαίνουν στην σχετική σελίδα του κάθε τηλεοπτικού σταθμού και ούτω καθεξής. Πριν ολοκληρώσουμε, επειδή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θα χαρώ να σας ξαναέχω, να σε ξαναέχω στην παρέα μας, θα ήθελα λιγάκι να σε ρωτήσω σχετικά με αυτή την εικόνα και φιλοσοφία γύρω από το ότι η τηλεόραση έχει πεθάνει, ότι πλέον ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση, ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να διαφημιστεί στην τηλεόραση. Πολλά σπίτια δεν ανοίγουν την τηλεόραση. Πόσο εσύ που έχεις δει έρευνες, μελέτες που τις κάνεις και ο ίδιος, πόσο αλήθεια ή μύθος είναι αυτό? Είναι μύθος. Η τηλεόραση εξακολουθεί να είναι το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης. Ξεκινάμε από αυτό. Είναι ίσως το μόνο μέσο το οποίο προσφέρει αξιοπιστία σε τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Και πλήρη ενημέρωση. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος ενημερώνεται από το Facebook, από το Instagram, από τα blog. Αλλά να είμαστε λίγο ρεαλιστές ότι άλλο πράγμα είναι να ακούει κάποιος το δελτίο ειδήσεων το δικό σας από δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν μια ταυτότητα και ξέρουν ποιοι είναι. Και ακόμη και ας ξέρουμε και την πολιτική τους ταυτότητα πιθανότατα, οπότε ξέρουμε και τι χρειά έχει μια είδηση που λένε. Ακριβώς. Από το να διαβάζουμε ένα αδιάφορο, μάλλον ένα άρθρο στο ίντερνετ, το οποίο δεν ξέρουμε καν ποιος το έχει γράψει. Ούτε έτσι. Αν είναι Έλληνας. Έτσι. Γιατί βλέπουμε και ακούμε χιλιάδες παραμύθια στο ίντερνετ. Οπότε η τηλεόραση πρώτον είναι το πιο αξιόπιστο μέσω που υπάρχει για να ενημερωθεί ο κόσμος. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτή η αξιοπιστία, όλη η επαρχία και τα χωριά την τηλεόραση την έχουν νούμερο ένα. Mm-hmm. Μέσα στις πόλεις που είναι ο κόσμος, θα μου επιτρέψετε τώρα, δεν κάνω ποτέ τέτοιους διαχωρισμούς, mm-hmm. Απλά υποτίθεται με τα δεδομένα με τα οποία μιλάμε, τέλος πάντων, η πρωτευουσιάνη να το βάλω έτσι, που είναι σε κάθε πόλη, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που από αντίδραση και μόνο δεν βλέπει τηλεόραση και υποστηρίζει ότι τα πάντα βρίσκονται στο ίντερνετ και όλα τα συναφή, το οποίο είναι γύρω στο 20%. Μικρό. Πολύ μικρό. Ναι. Συνεπώς, στο νομό σας παράδειγμα ή στο νομό μας, υπολογίστε ότι είναι όλα τα χωριά εκτός Κομοτηνής, εκτός Κοζάνης και το 80% της πόλης. Είναι πολύ Εάν μεγάλο αυτό κοινό. Το ποσοστό θεωρείται μικρό, τότε ναι, η τηλεόραση έχει πεθάνει. Τώρα, ολοκληρώνοντας, κάνω διαφήμιση όσο έχω κλειστεί την επιχείρησή μου ή περιμένω την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το άνοιγμα για να μπω δυναμικά στη διαφήμιση και τώρα κάνω πίσω γιατί θα πρέπει να κρατήσω κάποια χρήματα για να ζήσω εγώ, η οικογένειά μου κ.ο.κ. Μακάρι να άνοιγε η αγορά 1 Δεκεμβρίου, παράδειγμα, να βάζαμε διαφήμιση στις 1 Δεκεμβρίου και να γεμίζαν τα ταμεία μας. Θα ήταν κάτι το οποίο θα το θέλατε κι εσείς, θα το θέλαμε κι εμείς σαν διαφημιστές και όλοι.
η διαφήμιση θα έπρεπε, αν θεωρήσουμε ότι ανοίγουμε 1 Δεκεμβρίου ή και στις 10, 15, δεν έχει σημασία, έπρεπε ήδη οι επιχειρήσεις να παίζουν διαφήμιση 15-20 μέρες πριν. Δικαιολογώ το να κόψουν λίγο το budget, ίσως να την μειώσουν, ίσως να την κάνουν ακόμη πιο στοχευμένη, όχι το να διακόψουν διαφήμιση. Μάλιστα, πολύ βασικό. Η ζωή συνεχίζεται. Ο κόσμος μόλις τελειώσει αυτό το πράγμα, δεν το συζητάω για τις γυναίκες οι οποίες έτσι τους λείπει το shopping therapy, οπότε θα ξεχυθούν, πώς το λένε, με πλήρη χαρά στην αγορά. Πού θα πάνε? Θα πάνε στις επιχειρήσεις που τους έχουν μπει στο μυαλό σε όλη αυτή τη διάρκεια της καραντίνας. Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέλιο. Ναι, ολοκλήρωσε παρακαλώ. Όχι, οπότε δεν σταματάμε, γενικώς δεν σταματάμε ποτέ τη διαφήμιση. Και το ξαναλέω αυτό που είπα από την αρχή. Η διαφήμιση είναι επένδυση. Επενδύουμε σήμερα για να πάρουμε τα κέρδη τις 15 μέρες των γιορτών που θα δουλέψουν οι επιχειρήσεις. Διότι θα το δείτε όλοι σας, οι επιχειρηματίες, ότι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν και κάνουν διαφημίσεις σε αυτό το διάστημα, αυτοί θα πάρουν και τη μερίδα του λέοντος εκείνη την περίοδο. Όταν θα ανοίξουν, ακριβώς. Γιατί θα ισχύσουν αυτά που μας προανέφερες. Θα έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μας, θα μας έχουν δημιουργήσει την ανάγκη της κατανάλωσης, της αγοράς, θα έχουν δημιουργήσει τέλος πάντων ένα υπόβαθρο για να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν μετά. Στέλιο μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη μας κουβέντα, συζήτηση, πολύτιμες συμβουλές σου. Θα έχουμε την ευκαιρία, αν έχεις τη διάθεση και εσύ, να τα ξαναπούμε και να μιλήσουμε και για τα social media, γενικότερα για το ρόλο του marketing στην ζωή μας. DS Κομωτινή, λοιπόν, DS Digital Services. Βλέπουμε τα τηλέφωνά σας, μπορούν να σας βρουν και στο site σας για περισσότερες και ολοκληρωμένες πληροφορίες και γνώσεις. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ, Λίτσα μου, για τη φιλοξενία και πάντα είμαι στη διάθεσή σου όποτε θελήσεις να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη κουβέντα για αυτό το θέμα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου μας δείχνει πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνες μας στο σπίτι μας τα δικά μας καθαριστικά προϊόντα. Μέσα από το βιβλίο μου «Το ώρα να λάμψεις», που στο τελευταίο του κεφάλαιο έχει ένα κεφάλαιο που λέγεται «Πρακτική ζωή», έχω μέσα πολλά πώς μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, DIY, δηλαδή κάντο μόνος σου, και σήμερα επέλεξα να κάνω ένα καθαριστικό γενικής χρήσης που είναι και αντιμικροβιακό, δεν κοστίζει τίποτα, οπότε μπορείτε να το φτιάξετε κι εσείς και να ψεκάζετε τις επιφάνειες που θέλετε και να απολυμαίνετε με φυσικό τρόπο. Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά και μία εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα. Ξέρω, είναι κοινότυπο, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, καθίστε καλά και παρακολουθήστε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Θα πάρετε, εγώ θα το φτιάξω με μικρή ποσότητα. Θα χρειαστείτε ένα μπουκάλι ψεκασμού. Από αυτά που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, μικρό, μεγάλο, όσο θέλετε εσείς. Εγώ αυτό βρήκα. Θα βάλετε και ένα φωνάκι, για να μπορείτε να βάζετε μέσα αυτά που θα σας πω. Θα το κάνετε δηλαδή κάπως έτσι, στην αρχή και μετά θα το... Λοιπόν, εντάξει. Και θα το αφήσω κάτω λίγο εδώ. Λοιπόν, αυτά που θα χρειαστούμε είναι λευκό ξύδι, που το ξέρουμε από παλιά και το χρησιμοποιούσαν και οι γιαγιάδες μας, για να σφουγγαρίζουν, να... εμείς θα το κάνουμε για να απολυμαίνουμε τις επιφάνειες. Λοιπόν, και θα χρειαστούμε νερό. Εδώ το έχω σε μικρότερη ποσότητα, μην το βλέπετε έτσι, εσείς θα το κάνετε αναλόγως το μπουκάλι που έχετε. Θα βάλουμε, όπως πάντα που βάζουμε, αντισηπτικό εθέριο έλαιο τίτρι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα βάλουμε τώρα. Αναλόγως βέβαια με το μπουκάλι, εγώ θα σας το πω ότι είναι ένα μέρος ξύδι, ό,τι και να βάλετε, μέχρι εκεί που θα το γεμίσετε, ένα μέρος ξύδι, δύο μέρη νερό και μερικές σταγόνες εθέριο έλαιο τσαγιόδεντρο ή λεβάντα. Εγώ προτιμώ το τσαγιόδεντρο επειδή έχει πιο αντισηπτικές ιδιότητες. Όχι ότι δεν κάνει και η λεβάντα. Η λεβάντα όμως είναι πολύ καλή γιατί είναι και χαλαρωτική. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε και σε άλλα θέματα, γιατί μπορεί να μας έχουν πιάσει αϊπνείς, ας πούμε, με το στρες που περνάμε με όλη αυτή τη φάση. Και να μπορούσαμε να βάλουμε μερικές π.χ. σταγόνες, να σας είπα και άλλο ένα tip, στο μαξιλάρι μας. Μην φοβάστε τη λεβάντα, την καθαρή λεβάντα, δεν αφήνει
δεν αφήνει έτσι στάμπιτσες στο μαξιλάρι. Λοιπόν, εγώ θα το φτιάξω εδώ, έχω βάλει ήδη ένα μέρος ξύδι, θα βάλω, δεν το βάζω στο μπουκάλι, θα το φτιάξω μετά. Θα βάλουμε νεράκι, δύο μέρη νερό, μερικές σταγόνες εθέριο έλαιο τσαγιόδεντρου και είναι έτοιμο. Αυτό θα το φτιάξετε δηλαδή μέσα στο μπουκάλι, θα το ανακοινήσετε καλά και είναι έτοιμο. Επειδή δεν είναι τοξικό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για να... Και δεν μυρίζει κιόλας, γιατί μυρίζει λίγο, εντάξει, γι' αυτό είπα, έπεσε. Λοιπόν, το λευκό ξύδι δεν μυρίζει, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άφοβα και για τα παιχνιδάκια των παιδιών σας, αυτά ας πούμε που παίζουν κάτω, και είναι πλαστικά, έτσι, δεν απορροφούνε, τα άλλα τα πλένουμε. Αυτό ήτανε, το γεμίζουμε, δηλαδή το μείγμα, το γεμίζουμε εδώ ή αν θέλουμε, το φτιάχνουμε κατευθείαν εδώ, πιο πρακτικό αυτό. Εντάξει, πιο πρακτικό να το φτιάξετε εδώ, το ανακινείτε καλά και με το ψεκαστηράκι κάνετε όλες τις επιφάνειες. Εγώ αυτό χρησιμοποιώ και είναι ένα απολυματικό γενικής χρήσης. Θα πούμε και άλλα τέτοια, γιατί έχω πάρα πολλά. Μην ξεχάσετε αν σας άρεσε το βίντεο ή αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο που κάνω και με τις κάρτες και με όλα τα άλλα, να κάνετε μία εγγραφούλα στο κανάλι μου, έτσι να μαζευτούμε πολύ, να τα λέμε, να μιλάμε. Αν θέλετε να μου προτείνετε και κάτι που θέλετε να σας δείξω στη διάθεσή σας. Αυτά για σήμερα, περιμένω τα σχόλιά σας. Να είμαστε καλά, σας αγαπώ. Φιλάκια πολλά. Πάρα πολύ ωραία συμβουλή της Μαρίνας μας, έτσι μπορούμε να φτιάξουμε μόνες μας στο σπίτι μας τα δικά μας καθαριστικά προϊόντα με υλικά που έχουμε στη κουζίνα μας. Ναι, εκτός από προϊόντα λοιπόν καλλυτικά, μπορούμε να φτιάχνουμε και προϊόντα γενικής χρήσης. Για περισσότερα βίντεο μπορείτε να επισκεπτείτε το YouTube channel της Μαρίνας ή τα social media τα δικά της, για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και να έρθετε και σε επικοινωνία μαζί της. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Ξέρετε γιατί? Γιατί φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Ναι, πέρασε γρήγορα η ώρα. Γιατί περάσαμε καλά. Εγώ τουλάχιστον πέρασα. Εσείς? Αν λοιπόν περάσατε και εσείς όμορφα με την παρέα μας, τότε δεν έχετε παρά να το ξανακάνετε. Πότε? Σε επανάληψη, η ίδια εκπομπή αύριο στις 3 η ώρα. Ενώ ολοκένουργια επεισόδια την Δευτέρα και την Τετάρτη στις 5 η ώρα το απόγευμα. Να μου είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μία ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα. Σας φιλώ!